Συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με ευχάριστα. Φιλοξενούμε στο στούντιο τον Δημήτρη Λαβδογιάννη και την Βασιλική Βαλαβάνη, Aristotle Racing. Και για να πούμε περί τίνος πρόκειται για όσους δεν ξέρουν, είναι η ομάδα του Πανεπιστημίου η οποία φτιάχνει Φόρμουλα 1. Μπορεί να ακούγεται φοβερό και να κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάποιοι μπορεί να μην ξέρουν, αν και είστε πάρα πολλά χρόνια ως ομάδα, όχι εσείς, αλλά όσοι έχουν ξεκινήσει αυτή την ιστορία, η οποία εξελίσσεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και οι ιδιότητές σας είναι οι εξής. Ο κύριος Λαβδογιάννης είναι υπεύθυνος κινητήρα και με εντυπωσιάζει περισσότερο ότι η κυρία Βαλαβάνη είναι υπεύθυνη marketing, δηλαδή χρειάζεται να έχουμε και υπεύθυνο marketing. Αυτό σημαίνει πολλά. Θα πάμε στο marketing σε λίγο. Περί τίνος πρόκειται? Λοιπόν, η ομάδα είναι μια φοιτητική ομάδα, μια φοιτητική προσπάθεια. Ξεκίνησε το 2006. Ο στόχος είναι ένας, κάθε χρόνο, να κατασκευάσουμε το καλύτερο δυνατό μονοθέσιο για να συμμετέχουμε κάθε καλοκαίρι στους διαγωνισμούς Formula Student. Από την αρχή της ομάδας έχουμε κατασκευάσει 6 μονοθέσια, αυτή τη στιγμή έχουμε το 6ο. Έχει αριθμίσει πάνω από 200 μέλη η ομάδα. Ναι. Και είμαστε περήφανοι να πούμε ότι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, πετυχαίνουμε να είμαστε μέσα στη δεκάδα σε τουλάχιστον ένα διαγωνισμό. Όταν λέμε μέσα στη δεκάδα, γίνονται 2-3 διαγωνισμοί, προκριματικοί, ας πούμε. Οι διαγωνισμοί είναι παγκόσμιοι, υπάρχουν πολλοί. Εμείς επιδιώκουμε στα ευρωπαϊκά κλιμάκια του διαγωνισμού να συμμετέχουμε, αλλά υπάρχουν ομάδες από όλο τον κόσμο που έρχονται μαζί μας. Οι ομάδες είναι 600, γίνονται κάποιοι προκριματικοί με τεστ κάθε Φεβρουάριο και εκεί πέρα επιλέγονται οι 50 καλύτερες. Μέχρι τώρα είμαστε πάντα σε αυτές. Και συμμετέχουμε το καλοκαίρι στην τελική φάση του διαγωνισμού. Όπου κατακτάμε μέχρι και πολλές θέσεις, έχουμε βγει μέχρι και τρίτη. Σε αυτούς τους προκριματικούς, ας τους βαφτίσω αυθαίρετα έτσι, διαγωνισμούς, ελέγχεται τι, δηλαδή από τους κριτές βλέπουν ένα αυτοκίνητο και βλέπουν πώς πηγαίνει, πώς πατάει, τρέχει, δεν τρέχει. Οι κριτές στους προκριματικούς ελέγχουν όχι το αυτοκίνητο, standards, δηλαδή, αλλά την ίδια την ομάδα. Ναι. Σε ελέγχουν στις γενικές σου γνώσεις, σε γνώσεις μηχανολογίας, σε γνώσεις ηλεκτρονικών, σε γνώσεις που αφορούν το marketing. Αυτό έχει να κάνει με το να σιγουρευτούν αν είναι δικό σου το κατασκεύασμα, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Είναι ένας τρόπος για να επιλεχθούν οι 50 καλύτερες ομάδες, σαν ομάδες πρώτα, ώστε τα αυτοκίνητά τους να διαγωνιστούν για να βγει μια τελική κατάταξη. Είναι ένας τρόπος από τις 600 ομάδες που υπάρχουν παγκόσμια να επιλεχθούν οι 50 πιο αξιόλογες. Ο δικός μας ο κινητήρας, το δικό μας το αυτοκίνητο, πετάει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πετάει. Περί τίνος πρόκειται? Είναι ένας κινητήρας από μηχανή. Παντρεύουμε τις δύο τεχνολογίες, 600 κυβικών. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να βελτιώνουμε την απόδοσή του. Οι θεατές μας το βλέπουν στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι το 5ο μονοθέσιο της ομάδας μας. Ναι. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Πόσο τρέχει αυτό? Αυτό, η τελική του ταχύτητα είναι στα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά για λόγους ασφαλείας ο διαγωνισμός σε περιορίζει σε αυτόν τον τομέα. Βενζινοκίνητο? Είναι βενζινοκίνητο, ναι. Και το οδηγάει ποιος? Αυτό πρέπει να. Οι απαιτήσεις είναι ο οδηγός να είναι φοιτητής. Επιλέγουμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία από καρτ, ώστε να μπορέσουν να πηγαίνουν το αυτοκίνητο στο όριο και να βοηθούν και τη δική μας προσπάθεια. Μας ενδιαφέρει πρωτιά στον τελικό. Ναι, ο στόχος είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θέση. Ποτέ δεν έχουμε περιορίσει το στόχο. Πρωτιά τι σημαίνει σε αυτούς τους αγώνες? Βγαίνω πρώτος ή συνολικά η εμφάνιση? Τα αγωνίσματα είναι 6. Υπάρχουν 4 τα οποία. Είναι 6. Τα 3 είναι δυναμικά που αξιολογείται το αυτοκίνητο. Τι χρόνο κάνει. Είναι 3 διαφορετικά αγωνίσματα. Και υπάρχουν και 3 στατικά αγωνίσματα. Όπου ελέγχεται το σχέδιό σου, τα σχέδια που έχει φτιάξει, ο τρόπος σου να κοστολογήσει το αυτοκίνητο αποτελεσματικά, κρίνει σαν εταιρεία. Καθώς και να το παρουσιάσει σαν μια επιχειρηματική ιδέα. Κρίνεσαι σαν μια επαγγελματική ομάδα. Πάμε στα χωράφια της κυρίας Βαλαβάνη. Γιατί με ενδιαφέρον περιμένω να μου πείτε τι κάνει υπεύθυνη marketing σε μια φόρμουλα την οποία κατασκευάζουν φοιτητές και παίρνει μέρος σε αγώνες. Φυσικά, ένα τέτοιο project είναι εξαιρετικά δαπανηρό. Η δουλειά μου και η δουλειά γενικά της υποομάδας μας είναι να βρούμε χορηγούς, ώστε να μπορέσει να κατασκευαστεί το μονοθέσιο και επίσης η προώθηση. Γιατί είμαστε μία ομάδα, θέλουμε ο κόσμος να γνωρίζει, να μάθει το έργο μας και φυσικά χαιρόμαστε πάρα πολύ να έρχεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε ή παρευρισκόμαστε για να μάθει περισσότερα για τον διαγωνισμό αυτό. Όταν λέτε προώθηση, τι εννοείτε, δηλαδή, τι μπορεί να γίνει μετά από την εμφάνιση της ομάδας της Aristotle Racing? Μαθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι για το τι κάνει η ομάδα μας στο Πανεπιστήμιο. Και μπορεί κάποιος να χτυπήσει το τηλέφωνο της κυρίας Βαλαβάνη και να πει τι, ας πούμε. Μπορεί να. Πολλοί ζητούν αν μπορούν να γίνουν μέλη, ζητούν να μάθουν παραπάνω πράγματα για μας.
φυσικά για συνεντεύξεις και τα συνεφή. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μπορεί να δουν κάτι πολύ ενδιαφέρον και να σας ζητήσουν σαν ομάδα, να θελήσουν να συνεργαστούν με το Αριστοτέλειο, ναι, γενικότερα. Φυσικά υπάρχουν εταιρείες. Μία από αυτές είναι η Boss, η οποία μας στηρίζει τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ο premium χορηγός μας και μας στηρίζει χρηματικά και φυσικά προσφέροντας πολύ μεγάλη βοήθεια. Κάτι βλέπει προφανώς, έτσι. Ναι. Δεν δαπανούν οι εταιρείες χρήματα έτσι χωρίς λόγο. Μπορεί να έχουν κοινωνικό πρόσωπο, αλλά προφανώς επενδύουν επάνω σας. Μάλιστα. Κυρία, κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Παρακαλώ. 6 του μηνός, το Σάββατο, θα φτιάξουμε μια πίστα στην Αριστοτέλους. Τώρα, όλη, όλη την ημέρα. Στην πλατεία Αριστοτέλους. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Βεβαίως. Ναι. Προσπαθούμε όσο δυνατόν να γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Το αυτοκίνητο θα είναι εκεί πέρα, θα είναι λειτουργικό, θα τρέχει, θα μπορεί να το δει όλος ο κόσμος από κοντά. Το event θα έχει και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες και μπορεί όλη η πόλη να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά. Θέλουμε να είναι μια πόλη. Τι ώρα θα γίνει η παρουσίαση? Από τις 11 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα. 11 το πρωί με 8 το απόγευμα, αυτό το Σάββατο στη Λευθέρα στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία.